Εμείς στα πρακτικά θα καταθέσουμε αναλυτικά τις τοποθετήσεις μας και εγώ και οι υπόλοιποι περιφερειακοί σύμβουλοι της Λαϊκής Σπήρωσης, γιατί δεν μπορούμε να αποδεχθούμε αυτή την εικόνα και αυτή τη διαδικασία για ένα τόσο πολύ σημαντικό ζήτημα όπως είναι ο προϋπολογισμός της περιφέρειας Αττικής, η οποία είναι μια κατεξοχήν πολιτική συζήτηση, ίσως η ελάχιστη. Ελάχιστες φορές που μπορεί μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο να γίνει μια ουσιαστική πολιτική συζήτηση. Επομένως, θα καταθέσουμε αναλυτικά τις τοποθετήσεις μας γραπτώς και όποιος έχει τη διάθεση να τις διαβάσει και πολύ περισσότερο εμείς θα τις απευθύνουμε να τις διαβάσει, να τις πληροφορηθεί ο λαός της Αττικής. Στο κάτω-κάτω της γραφής αυτών πρέπει να απολογηθούμε όλοι και να πούμε εκεί τις απόψεις μας και αυτά που έχουμε να επισημάνουμε. Ωστόσο, όμως, πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα μέσα στο 7 λεπτό που μας δίνεται για αυτή τη διαδικασία. Θα μιλήσουμε με κάποια στοιχεία, γιατί νομίζουμε ότι έχει ξεπεράσει ακόμα και την έννοια της φάρσας η όλη διαδικασία. Το σύνολο των προϋπολογισμένων έργων, που είπανε αρκετοί, για το 2021 είναι 3 δισεκατομμύρια, 1.735.440 ευρώ και 13 λεπτά. Οι εγκεκριμένες πιστώσεις, δηλαδή πέρα από αυτό το ευχολόγιο, αυτή την κοροϊδία μπορούμε να πούμε, οι εγκεκριμένες πιστώσεις, δηλαδή αυτό για το οποίο συζητάμε επί ουσίας, αν συζητάμε γι' αυτό, είναι 165.216.386 ευρώ και 39 λεπτά. Δηλαδή δεν μπαίνει ούτε στη διαδικασία του ποσοστού, πόσο βγαίνει, 5%, 5% επί το προϋπολογισμένο. Και εδώ μιλάμε ότι αυτή η διαδικασία κρατάει χρόνια. Δεν είναι φετινό δημιούργημα αυτό. Δηλαδή να προϋπολογίζονται 3 δισεκατομμύρια και στην ουσία να μιλάμε για το 5% αυτών του δισεκατομμυρίου. Μεταφέρονται κωδικοί και έργα από χρόνο σε χρόνο. Εμείς είχαμε μετρήσει και πέρυσι, θυμάστε, το είχαμε καταγγείλει, πάνω από 800 έργα, τα οποία μεταφέρονται από χρονιά σε χρονιά. Από την Περιφερειακή Αρχή του κ. Δούρου, στην Περιφερειακή του κ. Σγουρού, συγγνώμη, στην Περιφερειακή Αρχή της κ. Δούρου, τώρα στην Περιφερειακή Αρχή του κ. Πατούλη, και κάθε φορά αυτό το χιλιοπεγμένο, χρόνο με το χρόνο, γιατί εμείς έχουμε και κάποια χρόνια πλέον εδώ πέρα, χρόνο με το χρόνο, την πρώτη χρονιά ότι εμείς δεν προλάβαμε, είναι μια έκτακτη περίπτωση, και τώρα θα αναμορφώσουμε για λίγο, αν θυμάμαι την πρωτοτυπία την έχει η κυρία Δούρου, που είχε πει ότι ο προϋπολογισμός ο δικός μου την πρώτη χρονιά είναι 10% Δούρου και 90% Σγουρού. Έχει την μητρότητα αυτού του εφιολογήματος. Μετά, πέρυσι, ακούσαμε και τον κύριο Πατούλη να το λέει, ότι δεν προλάβαμε, άρα θα έχουμε κάποια άλλο ένα 10% θα έχει ο κύριος Πατούλης και το προηγούμενο θα είναι όλων των υπολείπων. Λοιπόν, και συνεχίζεται αυτό το παραμύθι. Ο κρατικός προϋπολογισμός ψηφίστηκε χτες. Κατήγγειλε κάτι ο κύριος Γουρός, το οποίο είναι πραγματικό. Δηλαδή, οι φόροι και όλοι οι κωδικοί από τους οποίους αντλούν πόροι και ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης είναι συγκεκριμένοι. Από αυτούς δίνεται το 50% ή ακόμα και λιγότερο. Αλλά στο χθεσινό κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος ψηφίστηκε, είναι μειωμένος ακόμα και από τα καταγραμμένα 6 εκατομμύρια ευρώ. Φυσικά, εμείς λέμε ότι αυτά τα ποσά δεν θα λείψουν από τις λαϊκές ανάγκες, γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν κατευθύνονταν προς τα εκεί. Όμως, είναι χρήματα για τα οποία ματώνει ο λαός μας από τις πολλές και διαφορετικές μορφές φορολογιστίας και του λαού της Αττικής. Κατά τη γνώμη μας, θα έπρεπε να διεκδικούνται και να αποδίδονται. Και όχι στη θέση αυτού να μπαίνουν νέα χαράτσια. Ενδεικτικά, εμείς θα πούμε για ορισμένα τέτοια χαράτσια, προβλέπονται για τα έσοδα της περιφέρειας, και εμείς δεν πιστεύαμε ότι είναι τόσα πολλά, αλλά τόσα είναι, 31.234.000 από τέλη μεταβίβαση αυτοκινήτων ή 5.666.178 ευρώ από το ημερήσιο δικαίωμα που εισπράττει η Περιφέρεια Αττικής από τους προσερχόμενους στις λαϊκές αγορές, πολιτές και παραγωγούς, ή 2.490.000 ευρώ, περίπου 2,5 εκατομμύρια με τα υπόλοιπα, από πρόστιμα πάσης φύσεως και παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών. Δεν είναι τυχαίο
ότι και η σημερινή και η προηγούμενη και η προπροηγούμενη περιφερειακή αρχή και το κυρίως τα πολιτικά κόμματα στη Βουλή που εναλλάσσονται στις κυβερνήσεις συμφωνούν στους προσανατολισμούς αυτών των χρηματοδοτήσεων και την αντιπαράθεση αφορά στην ανάπτυξη ή όχι του καλύτερου διαχειριστή και σε επιμέρους προτεραιότητες. Θέλουμε να σταθούμε όμως σήμερα στις ιδιαίτερες συνθήκες που αντιμετωπίζει και η Αττική και συνολικά στη χώρα μας. Αναφερθώ σε ορισμένα στοιχεία τα οποία νομίζω έχετε διαβάσει αρκετοί που βγήκαν στο φως της δημοσιότητας πριν λίγες μέρες. Είναι τα στοιχεία από τη χημική ανάλυση των λιμάτων της Ιταλίας, όσο και να είναι μεσημεριανές οι ώρες. Μαζί με την αύξηση του ιού, καταγράφεται η πιο σημαντική τα τελευταία χρόνια αύξηση των αντικαταθλιπτικών και αγχολητικών φαρμάκων, ψυχοφαρμάκων, που έχουν επανέλθει στα επίπεδα του 2014. Η πιο μεγάλη αύξηση χρήσης ναρκωτικών ουσιών, μεθαμφεταμίνης, κοκαίνης και άλλων, η οποία και αυτή καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση πάλι από το 2000 στα επίπεδα του 2014. Και ταυτόχρονα είναι αυτό το στοιχείο που βγήκε προχτές στη δημοσιότητα, οικονομικό στοιχείο, όπου 800.000 επιχειρήσεις που απασχολούν 1,5 εκατομμύρια εργαζόμενους βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη στήριξη από τα κρατικά πακέτα. Με τους εργαζόμενους να τους έχουν πετσοκοπεί μισθοί, θα περιμένουν αυτά τα 534 ευρώ της αναστολής και οι υπολογισμοί μιλούν, αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε ένα κεντρικό δημοσίευμα στην οικονομική στήλη της Καθημερινής, για 200.000 λουκέτα τους πρώτους μήνες του 2021. Δηλαδή, μιλάμε για χιλιάδες ανέργους που θα προσθεθούν στο τεράστιο αριθμό. Επέρασε ξανά κατά πολύ το 1 εκατομμύριο ανέργους, εκ των οποίων μόνο 161.000 λαμβάνουν οποιαδήποτε μορφή επιδότηση από τον ΟΑΕΠ. Εμείς ρωτάμε, αυτή η κατάσταση αποτυπώνεται κάπου στον προϋπολογισμό που έχουμε μπροστά μας? Αποτυπώνεται τη στήριξη των ανέργων όσων θα χάσουν τη δουλειά τους, αξιοποιώντας φυσικά τις αρμοδιότητες περιφέρειας Αττικής για την ανακούφιση και τη στήριξη εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων? Οι κωδικοί για τις υπηρεσίες υγείας, για την υποστήριξη δομών και δράσεων ενάντια στα ναρκωτικά, αντιστοιχούν σε σχέση με αυτή την κατάσταση που περιγράφεται από τους ειδικούς και όλες και από τους επιστήμονες? Εδώ το κονδύλι για την υγεία δεν ξεπερνάει τις 720.000 ευρώ για τις υπηρεσίες υγείας και μάλιστα μέσα σε αυτά και για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών και δομών για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών. Το κονδύλι για την αντιμετώπιση καταστροφών, παίρνοντας υπόψη ότι μαζί με την πανδημία και την κατάσταση που έχει διαμορφώσει, οι καταστροφές που έχουμε ζήσει στην Αττική είναι τεράστιες. Και η ανάγκη για υποδομές, η ανάγκη για βασικές υποδομές, για αντιπλημμυρικά, για αντιπυρικά, για τη σεισμική θωράκιση έργα, είναι τεράστια. Αλλά και το κονδύλι για την αντιμετώπιση των καταστροφών και την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας είναι τεράστια. Εδώ καταγράφεται ένα κονδύλι για την αντιμετώπιση καταστροφών της τάξης των 5.715.000, όσο ακριβώς προβλέπεται και για δημόσιες σχέσεις, εκδόσεις και τη διαφημιστική προβολή της περιφέρειας. Για να είμαστε ακριβείς, 5.715.000 για το πρώτο, δηλαδή για την αντιμετώπιση καταστροφών, 5.717.000 για το δεύτερο. Και αντίστοιχα άλλα 5 εκατομμύρια όλα μαζί για εκθέσεις, οργάνωση, συνεδρίων. Πού βρίσκεται η επιχορήγηση ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας, βασικές υποδομές? Είναι όλα καθυλωμένα εδώ και χρόνια. Ακόμα και το πρόγραμμα της επιστημιστικής και βασικής υλικής συνδρομής, το περίφημο ΤΕΒΑ από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους, έχει εξαφανιστεί. Από τους προϋπολογισμούς φυσικά προβλέπονται οι επιτροπές παρακολούθησης. Δεν θα σταθούμε παραπάνω, θα σταθούμε μόνο σε δύο ακόμα ζητήματα και με αυτό θα κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε. Το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Το ζήτημα της πολιτικής προστασίας, εδώ η περιφερειακή διοίκηση έχει ξεπεράσει τον εαυτό της. Μιλάμε για 2,5 εκατομμύρια μείωση του προϋπολογισμού επί της ουσίας και μιλάμε για πλήρη υποστελέχωση. Δηλαδή, η αυτοτελής διεύθυνση πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Αττικής
σε σύνολο 47 οργανικών θέσεων που προβλέπονται, έχει μόνο 26 κατηλημένες. Αυτή είναι η πολιτική προστασία της Αττικής. 11 αφορούν θέσεις διοικητικού προσωπικού πληροφορικής, 11 θέσεις μηχανικών, 4 θέσεις εργοδηγών, οδηγών, χειριστών. Επίσης, η πολιτική προστασία δεν έχει τίποτα δικό της σε σχέση με μηχανήματα, ούτε προβλέπεται να αποκτήσει. Χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο μηχανήματα ιδιωτών. Για να μην πάμε τώρα για λατιέρες και αποχιονισμούς κτλ., ας βάλουμε αυτό που συναντάμε όλοι το καλοκαίρι. Τις υδροφόρες, τις οποίες τις νοικιάζει, τις υδροφόρες, είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, 2.000 ευρώ την ημέρα. Νίκη, η μία υδροφόρα. Λοιπόν, και κάθε φορά που η πολιτική προστασία στέλνει σήμα υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, άσχετα αν χρησιμοποιείται ή όχι, πέφτουν 2.000 ευρώ. Και είναι προφανές ότι με τα χρήματα που ξοδεύονται προς όφελο των ιδιωτικών συμφερόντων, θα μπορούσε η περιφέρεια να έχει αγοράσει και να έχει απανθρώσει υδροφόρες και μια σειρά άλλα πολύτιμα εργαλεία και υπηρεσίες για να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση. Για να μην πούμε ότι το 90% όλων των συμβάσεων δίνονται σε ιδιώτες και μάλιστα σε συγκεκριμένους. Εμείς λέμε να μην δοθεί σε κανέναν ιδιώτη, αλλά είναι απορίας άξιο πως από το Μητρό Ιδιοκτητών Μηχανημάτων Έργων, που είναι 60-70 περίπου, όλες οι δουλειές τις παίρνουν 6 συγκεκριμένοι. Δεύτερο ζήτημα, και με αυτό θα κλείσουμε, όπως είπαμε. Το ζήτημα των απορριμμάτων. Θα περίμενε κανένας έναν απολογισμό. Έναν απολογισμό, γιατί να θυμίσω όσους το έχουν ξεχάσει, ότι το 2020 από την περιφέρεια Αττικής είχε ανακηρυχθεί με πάρα πολύ μεγάλη διαφημιστική καμπάνια, εκδηλώσεις, υλικά, είχε ανακηρυχθεί ως έτος ανακύκλωσης το 2020. Εμείς λέγαμε τότε ότι είναι με βάση τους προϋπολογισμούς έτος χωματερών. Γιατί αυτά που πρόβλεπε ο προϋπολογισμός και προβλέπει και συνεχίζει, είναι για χωματερές και τίποτα άλλο. Λοιπόν, τι έχει γίνει αυτό το περιβόητο έτος 2020 ως έτος ανακύκλωση εκτός, και αν θεωρείτε ότι το έτος ανακύκλωσης είναι ότι μέσα σε ένα χρόνο πήραν φωτιά σε όλη τη χώρα ως εκ διαμαγείας 14 εργοστάσια ανακύκλωσης. Αυτό έγινε το 2020 ως εκ διαμαγείας. Τυχαία. Πήραν φωτιά 14 εργοστάσια ανακύκλωσης. Η απόφαση της κυβέρνησης είναι σαφής. Χωματερή, μία στη φυλή, μία στο γραμματικό, εργοστάσια καύσης. Αυτή είναι η απόφαση της κυβέρνησης. Λοιπόν, και αυτή την απόφαση που εταφιάζει και την ανακύκλωση και δημιουργεί και καινούργια δεδομένα που θα τα πληρώσει διπλά και τρίδιπλα ο ελληνικός λαός, μια τέτοια περίπτωση εμείς δεν πρέπει να την αποδεχτούμε. Εμείς καταψηφίζουμε και το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων και τον προϋπολογισμό εννοείται.